για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Και λέμε ότι το πρώτο βήμα είναι η ρευστότητα αυτή που παλεύουμε τώρα, όταν λέμε εμείς δεν θέλουμε καινούριο δάνειο για δύο λόγους βασικά. Ο ένας είναι ότι. Δεν θέλουμε καινούριο δάνειο. Καινούριο δάνειο. Μετά, λέτε. Τώρα θέλουμε καινούριο. Έχουμε ζητήσει. Αν θέλετε. Όχι, θέλουμε. Όχι, όχι. Δεν θέλουμε όμως καινούριο δάνειο. Δηλαδή να πούμε. Με την έννοια του μνημονίου πακέτο καινούριο. Τρίτο πακέτο, ας πούμε. Δεν θέλουμε με μορφή δανείου, δηλαδή χρήματα που θα βγουν από ένα ταμείο και θα έρθουν. Με αυτά που παίρνουμε δανεικά είναι, κύριε. Διότι αυτό θα κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι θα αυξήσει το ποσό και το βάρος του χρέους. Και το δεύτερο που θα κάνει, αυτό το έχει πει και ο κύριος Σαμαρίτης, σωστό, δεν το έκανε όμως. Και το δεύτερο που θα κάνει, θα αυξήσει την εξάρτηση. Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι πώς θα ανασάνει η λαϊκή οικογένεια από τη μία πλευρά και η κοινωνία, πώς τα μέτρα αυτά παράλληλα θα είναι αναπτυξιακά και όχι ηφαισιακά και πώς θα μπορέσουμε να πάμε στο δεύτερο και στο τρίτο βήμα της διαπραγμάτευσης. Που είναι, να ολοκληρώσω τη φράση αυτή, που είναι το θέμα της μείωσης του χρέους για να είναι βιώσιμο, για να είναι και διαχειρίσιμο να το διαχειριστούμε. Στο παρόν δεν συζητάμε γι' αυτό πάντως. Έγινε μια συζήτηση. Δεν το προσέξατε. Γίνεται υπογείωση, το καταλαβαίνω, αλλά προς το παρόν δεν συζητάμε. Έγινε στο τηλεφώνημα της κυρίας Λαγκάρντ, όπου δεν το ανέφερε ο Πρωθυπουργός, αλλά το ανέφερε η ίδια και το. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μητσοτάκη. Ακούσατε τον κύριο Βαρουφάκη τι είπε. Σε δύο εβδομάδες τα λεφτά τέλος. Το είπε με τον πιο επίσημο τρόπο ο Υπουργός των Οικονομικών, επομένως αυτό ισχύει. Τι κάνουμε, πάμε για συμφωνία ή όχι. Ζητάμε. Τώρα αυτό που λέτε εσείς είναι προεκλογικό. Είναι προεκλογικός λόγος αυτός που λέτε. Όχι, όχι, όχι. Κάντε λάθος. Το θέλουμε κάτι που να ανασάνει η κοινωνία. Αυτά τα λέγαμε και πριν. Όχι. Είμαστε μετεκλογικά. Να σας πω τώρα. Σε ένα πιεστικό περιβάλλον. Κύριε, κύριε, όχι, όχι, επιμένω. Με συγχωρείτε, αλλά θα σας κάνω μια κριτική από άλλη σκοπιά τώρα. Διότι... σε αυτό όμως επιμένω. Δεν είναι προεκλογικό. Θέλουμε συμφωνία. Αλλά μου μιλάτε. Θέλουμε συμφωνία, αλλά η όποια συμφωνία δεν είναι μια προωθητική και τέτοια. Όχι, όποια. Μα έχετε βάλει και εσείς γραμμές. Τον ακούσατε τον Πρωθυπουργό τι είπε για τον ΕΦΙΑ. Εγώ άκουσα όλη τη συζήτηση. Ακούσατε για το ΦΠΑ τη συζήτηση που γίνεται. Όλη τη συζήτηση. Ακούσατε για το αφορολόγητο, κάτι που λέγεται. Όλη τη συζήτηση. Δηλαδή όλο αυτό το πακέτο το προεκλογικό. Όλη τη συζήτηση. Έχει αρχίσει να πηγαίνει λίγο προς τα πίσω στον χρόνο. Ναι, αλλά εσείς δεν μας λέτε ότι στη διαπραγμάτευση πρέπει και οι δύο να είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω, αλλά ως ένα σημείο. Το λέμε, εσείς δεν το λέτε. Λέτε άλλα σήμερα. Το λέτε τώρα η ανάπτυξη και τα λοιπά. Αυτό είναι μετά. Είναι μια εικόνα για το μέλλον. Όχι, τώρα θα έλεγα ότι τα τρία βήματα είναι. Ο βηματισμός της χώρας δεν είναι ένα βήμα, ένα άλλο βήμα. Εντάξει, ναι. Το πρώτο δεύτερο είναι ο βηματισμός της χώρας. Αλλά μια και άνοιξατε την κουβέντα για την παραγωγική ανασυγκρότηση, να μου επιτρέψετε να σας πω, για να μην πηγαίνουμε μόνο στα τις συμφωνίες, παρά το ότι και αυτό στη συμφωνία είναι, ότι σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για την αποκρατικοποίηση, για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. Και η προηγούμενη και κυβέρνηση, την οποία κατηγορούσατε, έχω μια αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι, ήθελα να δώσετε 67%. Εσείς που θα καταργούσατε το ΤΑΙΠΕΔ, αφού το κρατήσατε μετά το ΤΑΙΠΕΔ, τώρα μας λέτε θα δώσετε το 51% και σε τρία χρόνια θα δώσετε και το άλλο 16%. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η διαφορετική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Να ακριβολογήσουμε επειδή μας ακούνε στο εξής. Ότι δεν πρότεινε η κυβέρνηση, το ΤΑΙΠΕΔ προτείνει στην κυβέρνηση το συγκεκριμένο που είπατε. Άρα δεν έχουμε απόφαση. Άρα μην κρίνουμε κάτι που δεν αποφασίστηκε σαν να αποφασίστηκε. Ωραία. Λοιπόν, τι κάνουμε. Διότι εδώ είναι απλά τα πράγματα. Οι άλλοι σου λένε κάνε αυτό. Εμείς λέμε δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό γιατί είναι βαρύ και εγώ πιστεύω καλά κάνουν για τις συντάξεις ας πούμε και τα εργασιακά. Τι κάνουμε όμως. Εσείς πρέπει να μας πείτε τι κάνουμε. Λοιπόν, εγώ μπορώ άλλο τι θέλω. Δεν θέλω να υπογράψω τίποτα. Αυτό σας λέω. Ότι δεν θα εκβιαστούμε. Όταν τελειώσει το χρήμα. Δεν θα εκβιαστούμε από το χρόνο ή από το πόσο χρήμα. Ο χρόνος είναι χρήμα που λένε. Αλλά δεν θα εκβιαστούμε από αυτό να κάνουμε κάτι το οποίο μετά θα το πληρώνουμε εσάι. Γιατί ο χρόνος μετά θα το έρθει και θα σου λέει πλήρωνε τώρα. Μας εκβιάζει η ίδια η πραγματικότητα. Ακούστε με. Εγώ δεν περίμενα ποτέ να πω την αλήθεια τώρα και δεν ξέρω αν εκτεθώ ή αν κάτι που είναι σωστό. Αλλά θα πω το εξής. Ενώ περιμέναμε ότι θα γίνουν όλα αυτά και θα είναι δύσκολα τα πράγματα, ο κύριος Βορύδης γελάει. Δεν του βγήκε από την πλάτη το βάρος, γι' αυτό το είπε. Δεν ξέρω γιατί γελάει. Αλλά ξέρω ότι εμείς δεν γελούσαμε ούτε στην αντιπολίτευση, ούτε τώρα που αναλάβαμε και θέλω να πω το εξής. Περιμέναμε ότι θα είναι δύσκολα. Εγώ δεν περίμενα όμως ποτέ ότι επειδή υπήρχαν 9 εκλογικές, τώρα έχουν μείνει 8, έγινε ήδη μία αναμετρήσεις στην Ευρώπη. Και επειδή παίζονται διάφορα θέματα εκεί, με το ΕΛΚ κυρίως, που έχει την πλειοψηφία της κυβερνήσης, εν πάση περιπτώσει, στις περισσότερες χώρες, ότι αυτό το κομματικό, γιατί κομματικό είναι αυτό, έτσι, άλλο το ότι είναι ευρωπαϊκό κομματικό, το ΕΛΚ, το λαϊκό κομμάτι. Δηλαδή, περισσότερο είναι στην εξουσία από αυτούς. Έτσι, δεν περίμενα λοιπόν ότι θα παίζονταν με τέτοιους όρους μικροκομματικούς, που πολιτική είναι όμως το τέλος. Σχετισμός παίζεται το παιχνίδι, ακριβώς.
Και έτσι έχουμε δύο λόγους. Αν είχατε την πλευρά, αν είχατε το συσχετισμό, θα αφήσουν την Ελλάδα για να έρθουν και οι άλλοι να τα κάνουν αυτά. Και ανάσα. Και από την άλλη πλευρά, θα χάσω εγώ τους κομματικούς μου, ας πούμε, συγγενείς στην Ευρώπη. Διότι προφανώς, αν ο ΣΥΡΙΖΑ πετύχει στην Ελλάδα, ο Ραχώη στην Ισπανία θα παραδώσει, ας πούμε, με τυπικές πια εκλογές και όχι με μάχη. Δεν τον βλέπω να παραδίδει και πολύ. Αναβασμένο λέω, τον βλέπω τελευταία. Ναι, ακόμα. Τους σκοδέμους βλέπω κάτω, ναι, να πέφτουν. Ναι. Αυτό γινόταν και οι άνθρωποι που γινότανε... κάνουν ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και τρέχουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό γινόταν και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν απαντάμε στο κρίσιμο ερώτημα. Εμείς δεν ζούμε στην Ισπανία. Τι στο καλό θα κάνουμε το Μάη. Ζούμε όμως στην Ευρώπη. Ζούμε στην Ευρώπη. Μόνο και έρημοι χωρίς συμμάχους, κύριε Κρυζωτάκη, φοβάμαι. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε μόνο ένα σύμμαχο. Και τώρα εννοείς και απομονωνόμαστε στην πραγματικότητα. Ακούστε με, έχω την εντύπωση ότι έχουμε σχεδόν μόνο ένα σύμμαχο. Και αυτός ο σύμμαχος είναι οι λαοί της Ευρώπης. Οι κυβερνήσεις, βλέπω, είναι πολύ δύσκολο να έχεις κυβέρνηση μαζί σου. Πώς είναι σύμμαχοι και βγάζουν άλλες κυβερνήσεις? Να σας τι πω έχουν κάτι. Πάθει, είναι ακριβώς ότι γινόταν και στην Ελλάδα πριν. Που λέγανε, μα γιατί εσάς δεν σας ακούνε. Τώρα που μας ακούσανε, χρησιμοποιείτε, όχι εσείς, με αλφα γιώτα, ναι, το επιχείρημα. Αυτά που λέτε δεν είναι λύση. Εμείς σας ρωτάμε αν πάμε λύση, να πάμε στην Ευρωπαϊκή. Ακούστε με τώρα. Μας λέτε τώρα λύση θα δοθεί. Είναι μορφή δήλωση αυτό. Λύση λοιπόν θα δοθεί. Να σας πω γιατί. Γιατί το αντίστοιχο του μνημονίου στην χώρα μας, η παρατεταμένη λιτότητα στην Ευρώπη δηλαδή, δεν προχωράει άλλο και αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται στις σχέσεις τις οικονομικές αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα μετρήσιμα. Με οτιδήποτε άλλο, είτε δηλαδή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε με τους άλλους πόλους που υπάρχουν. Και νομίζω ότι η απόφαση που υπάρχει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαλάρωση της ασφικτικής, ας πούμε, οικονομικής. Μας επιτρέπετε, κύριε Κουστοτάκη, ένα λεπτό, γιατί έχουμε τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σιμίτη που θα καταθέσουν σήμερα στη δίκη για τον Μάκη Χατζόπουλο. Ιωάννα, η Μάνδρος στο φετίο, είναι σημαντική είδηση, ενδιαφέρουσα. Έλα, Ιωάννα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, έχουν κληθεί σήμερα να καταθέσουν στη δευτεροβάθμια.